Την ερχόμενη Κυριακή 10 του μηνός του Μάρτη. Άλλη μία παρακαλούμε. Την ερχόμενη Κυριακή 10 του μηνός γίνονται οι εκλογές σε όλο το νησί και στους Παξούς για την ανάδειξη της νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Οι εκλογές θα γίνουν στα ίδια εκλογικά τμήματα που είχαν γίνει και εκλογές για πρόεδρο το περασμένο καλοκαίρι. Δηλαδή θα είναι στην Αχαράβη, θα είναι στα Βραγκανιώτικα, θα είναι στις Αργυράδες, θα είναι στη Λευκύμη, θα είναι στην πόλη της Κέρκυρας, στο ισόγειο της πρώην νομαρχίας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα. Τα μέλη του κόμματος έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν όσοι έχουν γραφτεί μέλη μέχρι τις 2 του Φλεβάρη, δεν γράφονται την Κυριακή καινούρια μέλη, και πληρώντας τη συνδρομή τους, που είναι η συνδρομή του μήνα, που είναι 2 ευρώ. Τα μέλη αυτά έχουν δικαίωμα επίσης να βάλουν μέχρι 6 σταυρούς σε ένα ψηφοδέλτιο που αποτελείται από 32 υποψήφιους. Το έχουν λάβει ήδη στα mail τους, δεν έχει δοθεί δημόσια και δεν πρόκειται να δοθεί. Το έχουν λάβει στα mail τους και σε αυτό μπορούν να σημειώσουν 6 σταυρούς. Την ερχόμενη Κυριακή, 10 του μηνός, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, με εξαίρεση την Αχαράβη, όπου το εκλογικό κέντρο για τεχνικούς λόγους εκεί θα λειτουργήσει από τις 12.30 μέχρι τις 6. Έχουν ολοκληρωθεί δηλαδή οι υποβολή των υποψηφιωτήτων? Έχει ολοκληρωθεί από τις 25 του Φλεβάρη. Μέχρι τότε ήταν η προθεσμία για υποβολή υποψηφιωτήτων. Και τα πρόσωπα γιατί δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε? Γιατί είναι πολλοί αυτοί που δεν θέλουν το όνομά τους να εμφανιστεί δημόσια ως μέλη ενός οργάνου. Στην πραγματικότητα είναι ένα θέμα το οποίο αντίκειται στα ατομικά τους δεδομένα, στα προσωπικά δεδομένα. Αν όμως εκλεγούν μετά? Θα αποφασίσουν οι ίδιοι όταν εκλεγούν και αν εκλεγούν, αν θέλουν αυτό να το δημοσιοποιήσουν ή όχι. Δεν είναι θέμα στην πραγματικότητα δημόσιας ανακοίνωσης.